Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τα εθνικά θέματα και ειδικά τα ελληνοτουρκικά θα ασχοληθούμε, μιλώντας με έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται επισταμμένος με αυτά τα θέματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο κύριος Γιάννης Ματζουράνης, απέναντί μου στο στούντιο του Milter Channel. Κύριε Ματζουράνη, αν και δικηγόρος, έχετε μία αιμονή, το λέω με την καλή έννοια, σε αυτά τα θέματα. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Έχουμε τον κύριο Ερντογάν στο Κάιρο. Το κλίμα στη συνάντηση του με τον κύριο Σίση, από ό,τι μεταδίδουν όχι μόνο τα τουρκικά μέσα, ήταν εξαιρετικά θετικό. Νομίζω ότι είναι εύκολα κατανοητό πως αν υπάρξει μια συμφωνία Τουρκίας-Αιγύπτου για τις θαλάσσιες ζώνες, έχουμε ένα πρόβλημα, έτσι. Καταρχάς, δεν έχω αιμονή. Έχω μια Είπαμε την καλή έννοια. Για να ακριβολογώ, έχω μια ευαισθησία στα εθνικά θέματα. Είναι πιο σωστή λέξη. Θεωρώ ότι ο πατριωτισμός είναι μια ιδιότητα που θα πρέπει να συνεγείρει όλους τους πολίτες. Δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό. Για παράδειγμα, τη λέξη πατρίδα σπάνια την ακούτε. Όλοι χρησιμοποιούν τη λέξη χώρα. Ενώ χώρα σημαίνει έδαφος, πατρίδα είναι κάτι παραπάνω. Όλοι μας οι πολιτικοί, ελάχιστοι μιλούν για πατρίδα. Έρχομαι τώρα στην ερώτηση που μου κάνατε πριν για την επίσκεψη Ερντογάν στην Αίγυπτο. Πρώτα απ' όλα, για άλλη μια φορά η Αθήνα πιάστηκε στον ύπνο. Τον βαθύ ύπνο στην αγκαλιά των Ηνωμένων Πολιτειών, της οποίας είναι προκεχωρημένο φυλάκιο στην περιοχή και λειτουργεί σαν Αμερικανός λοχίας, υπακούοντας τα επιτεύγματα, τα κελεύσματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν υπάρξει συμφωνία Ερντογάν-Σίση για καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών, δηλαδή ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, σε συνδυασμό με τον καθορισμό των αντίστοιχων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, όπου σταματάει νομίζω στον 28ο παράλληλο, τότε θα υπάρξει σοβαρό ζήτημα για τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματά μας και για τα εθνικά συμφέροντα. Ξέρετε, εγώ δεν μιλάω για δίκαια, εθνικά δίκαια, μιλάω για εθνικά συμφέροντα. Ξέρετε, η περιοχή που έχει αφαιθεί στην τύχη της με τη συμφωνία που υπογράψαμε με την Αίγυπτο, η οποία παρουσιάστηκε ως μέγα επίτευγμα, περιλαμβάνει και το Καστελόριζο. Για να μην αναφέρω ότι προβλέπει μειωμένη επίρρεια στη Ρόδο και σε άλλα μεγάλα νησιά. Συνεπώς, πώς πιστεύετε ότι πρέπει η Αθήνα να αντιμετωπίσει αυτή την εξέλιξη, η οποία είναι πλέον πολύ πιθανή? Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει καταρχάς να παρακολουθήσουμε από κοντά και να ενημερωθούμε ως Ελλάδα, ως Έλληνες, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, για το τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από τις κλειστές κουρτίνες. Διότι η επίσκεψη αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε, δεδομένης και της εμπειρίας και της ικανότητας των δύο ανδρών, μπορεί να είναι μακράν ή και απέναντι στη δημοκρατία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ικανότητες πολιτικές, και ο Ερντογάν και ο Σίση. Θα πρέπει να έχει υπάρξει μακρά και λεπτομεριακή προετοιμασία. Επίσκεψη μετά από τις ψυχρές σχέσεις που είχαν η Αίγυπτος και η Τουρκία, λόγω του ότι ο Ερντογάν υποστήριζε τον προηγούμενο πρόεδρο και τους αδελφούς μουσουλμάνους, νομίζω ότι θα πρέπει να μας εμβάλλει σε μεγάλη ανησυχία και να επιταθεί η ετοιμότητα και της πολιτικής αντιμετώπισης και της νομικής αντιμετώπισης. Πολωνώ ότι δεν είμαι αισιόδοξο. Δικαιολογημένα είστε αισιόδοξο. Και όχι, δεν είμαι αισιόδοξο. Δεν είστε αισιόδοξο, αυτό λέω και εγώ. Και εμείς δεν είμαστε αισιόδοξοι, ειδικά μετά από την επίσκεψη του κ. Ερντογάν στην Αθήνα, τη συνάντηση του με τον κ. Μητσοτάκη. Αυτό που έχει προκύψει είναι ότι εμείς δώσαμε ένα πιστοποιητικό καλής διαγωγής στον κ. Ερντογάν
και η Αμερική μοίρασε την τράπουλα, την εξοπλιστική και όχι μόνο τράπουλα στην περιοχή, με κάποια ανισορροπία θα έλεγα, έτσι, γιατί μπορεί να πανηγυρίζουμε ότι μας επιτρέπουν να αγοράσουμε τα F-35, αλλά αν δούμε τους αριθμούς για την τουρκική πολεμική αεροπορία τα επόμενα χρόνια, δηλαδή το 2030 η τουρκική πολεμική αεροπορία θα έχει 280 πάνωπλα F-16 και εμείς θα έχουμε 24 Rafale, τα εξυγχρονισμένα F-16 και τα F-35 για τα οποία από στη θέση που κάθεστε έχουν καθίσει πολύ έμπειροι πιλότοι που έχουν εκφράσει το σκεπτικισμό τους για το κατά πόσο κάνουν στις δικές μας εθνικές ανάγκες. Συνεπώς, τι κάνουμε, δηλαδή δίνουμε και το πράσινο φως στην Τουρκία για να παίξει μπάλα εδώ στην περιοχή ως ηγεμόνας? Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης, πιστός της κοινών ρήμαση, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, στην ουσία έβαλε πλάτη, κανονικά κάθισε για να πατήσει στην πλάτη του η Τουρκία ο Ερντογάν και να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να, έτσι ώστε μαζί με την ένταξη, την έγκριση από την τουρκική εθνοσυνέλευση και τον ίδιο της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, να απομακρυνθεί κάθε εμπόδιο που πιθανόν θα προέκυπτε στο Κογκρέσο, έτσι ώστε να πωληθούν τα όπλα, τα καινούργια 40 F-16 Viper και να αναβαθμιστούν τα 79 παλιά Viper, σε Viper. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εμείς υπογράψαμε, ευτυχώς χωρίς νομική δεσμευτικότητα, μία διακήρυξη φιλίας όπου δεν γίνεται καμία αναφορά στο Κυπριακό, το οποίο είναι πρόβλημα και διεθνές, αλλά και πρόβλημα αγκάθι στη σχέση με την Τουρκία, η οποία είναι κατοχική δύναμη. Δεύτερον, δεν γίνεται καμία αναφορά στις μοναδικές διαφορές που έχουμε νομικές, ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, σε συνδυασμό, την επίλυση του σε συνδυασμό, όχι με την προσφυγή στη Χάγη, αλλά με την εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή στη διευθέτηση αυτής της διαφοράς των κανόνων της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. Αλλά μία αναφορά στις γενικές αρχές και στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Αυτή η ειδική αναφορά είναι απαραίτητη, γιατί η Σύμβαση του 1982 είναι η πρώτη διεθνή σύμβαση που αναγνωρίζει υφαλοκρηπίδα στα νησιά. Οι προηγούμενες δεν αναγνώριζαν ρητά. Βέβαια, νομολογιακά τα διεθνή δικαστήρια είχαν αναγνωρίσει υφαλοκρηπίδα στα νησιά. Οι Τούρκοι που δεν έχουν υπογράψει ούτε έχουν κυρώσει τη Σύμβαση του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας, μιλούν πάντα αορίστως και γενικώς για τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Αποφεύγουν να κάνουν λόγο για τη Σύμβαση του 1982, πρώτον γιατί δεν την έχουν κυρώσει και ούτε υπογράψει, και δεύτερον γιατί δεν ταιριάζει με τα συμφέροντά τους, αναγνωρίζει ρητά η υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι τι λένε, τι ισχυρίζονται, ότι η υφαλοκρηπίδα έχουν μόνο οι στεριές, άρα τα ελληνικά νησιά επικάθεται, ας πούμε, επιπλέον πάνω σε τουρκική υφαλοκρηπίδα. Και δεν είναι δυνατόν να υπογράφεις διακήρυξη φιλίας με ένα κράτος που διατηρεί ακόμα το κάζους μπέλι με απόφαση της μεγάλης τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Νομίζω το 1995 αποφασίστηκε ότι σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει την Αιγαλίτιδα ζώνη στα 12 μίλια, θα αμέσως αυτό αποτελεί αιτία πολέμου και θα κηρυχθεί πόλεμος. Όταν δεν έρεται αυτό, δεν μπορείς να υπογράφεις συμφωνία, σύμφωνο φιλίας, διακήρυξη φιλίας, όπως θέλετε πέστε το, με το κράτος που απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο
όταν ασκείς κάποιο κυριαρχικό της δικαίωμα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το σκηνικό με όλες αυτές τις υποχωρήσεις ήταν μια χείρα βοηθείας. Έκαναμε το σκαμνάκι στον Ερντογάν για να μπορέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Υπουργείο Εξωτερικών δηλαδή, να ζητήσει από τον Κογκρέσο την έγκριση της χορήγησης των 40 καινούριων και την αναβάθμιση των 79 παλαιών Viper. Επιπλέον, αυτό αποδεικνύει και κάτι άλλο, ότι η επιστολή Blinken προς την ελληνική κυβέρνηση και η επιστολή Blinken προς την τουρκική κυβέρνηση εστάλησαν ακριβώς την ίδια μέρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η μία προμήθεια, δηλαδή τα έως 40 F-35 και τα 40 καινούργια και 79 αναβαθμισμένα F-16, συναρτώνται από την άλλη. Θυμάστε τι έλεγαν ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Μητσοτάκης κλπ, ότι οι προμήθειες των ελληνικών δυνάμεων, των ενόπλων δυνάμεων είναι αυτόνομες, δεν εξαρτώνται από άλλους. Ήρθε η κυβέρνηση των ΗΠΑ και απέδειξε στην πράξη ότι όχι εξυρτώνται, αλλά ήταν η μία άμεση συνάρτηση της άλλης. Εάν δεν κανείς διαβάσει με προσοχή τα κείμενα των δύο επιστολών του κυρίου Blinken προς τις δύο κυβερνήσεις, ελληνική και τουρκική, θα διαπιστώσει με την πρώτη ματιά μεγάλες, τεράστιες διαφορές, οι οποίες πού οδηγούν, σε ποιο συμπέρασμα, ότι η αμερικανική κυβέρνηση στην επιστολή της προς την Τουρκία δείχνει ότι συνδιαλέγεται με ένα κράτος που το λαμβάνει σοβαρά υπόψη, με μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Εκτός από τα 40 καινούργια, τα 79 παλιά, υπάρχει ένας ολόκληρος κατάλογος, κατάλογος με όπλα. Με όπλα, εξοπλισμό των αεροπλάνων, λογισμικό των αεροπλάνων, επισκευές των αεροπλάνων, όλα αυτά. Α, μάλιστα, πύραυλοι οι οποίοι έχουν 120 χιλιόμετρα βεληνικές, ενώ τα αντίστοιχα ελληνικά F-16 τα αναβαθμισμένα έχουν πυράβλους 60 χιλιόμετρων βεληνικούς. Όλα αυτά είναι λεπτομεριακά και μάλιστα αναφέρεται ότι θα κοστίσουν 22,6 δις. Τι γίνεται με την ελληνική επιστολή? Αν τη διαβάσετε, θα δείτε ότι είναι μια γενική και αόριστη και ασαφής επιστολή. Καταρχάς αναφέρεται σε προμήθεια έως 40. Τι θα πει έως 40? Έως 40 μπορεί να σημαίνει 10, 12, 8, 22. Τι θα πει έως 40? Είναι, το έως 40 σημαίνει καμία δέσμευση της αμερικάνικης πλευράς ως προς τον αριθμό που θα σας προμηθεύσω. Δεύτερον, δεν γίνεται καμία αναφορά στον οπλισμό. Δηλαδή, νομίζω 8 δις 8,6 δις δολάρια για να πάρουμε τι, κουφαριά? Δηλαδή μόνο τα κουβούκλια, μόνο δηλαδή το σκελετό, τι? Αν δεν έχουν αυτά οπλισμό, αν δεν έχουν λογισμικό, αν δεν έχουν δυνατότητα ανταλλακτικών, επισκευές. Αν δεν μπορούν να τα ελέγξουν απόλυτα. Αν δεν μπορούν να τα ελέγξουν, έχουν ενιαίο κέντρο ελέγχου. Αυτό είναι γνωστό παγκοσμίως, διεθνώς. Άρα ανά πάσα στιγμή θα μπορεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ να μπλοκάρει την κίνηση αυτών των αεροπλάνων προς την Τουρκία. Είναι ο πρώτος κίνδυνος. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι πόσο θα κοστίσει ο οπλισμός. Τι οπλισμό θα μας δώσουν? Και θα γίνει το ίδιο που έγινε με τα 15 δις εξοπλισμούς των προηγούμενων ετών, που δεν έχει ανατεθεί ούτε μία βίδα στην ελληνική βιομηχανία. Λάθος που έγινε. Έτσι, δεν είναι λάθος, είναι έγκλημα. Έγκλημα. Έτσι. Είναι, γιατί είναι έγκλημα? Αν, και είναι ακόμα μεγαλύτερο αν συνδυαστεί με το τι γίνεται με την τουρκική αμυντική βιομηχανία, η οποία αυξάνεται, εξυγχρονίζεται, φτιάχνει φρεγάτες, φτιάχνει υποβρύχια. Η τουρκική μπορεί να μην είναι πρώτης ποιότητας όπως είναι των Ηνωμένων Πολιτειών τα αντίστοιχα ή της Ευρώπης, τα Eurofighter, αλλά παράγει πολεμοφόδια, παράγει οπλισμό, παράγει drones. Εμείς τι παράγουμε? Αέρα κοπανιστό, τα γαλόνια του κυρίου Φλόρου,
τίποτα δεν παράγουμε. Και ενώ υπάρχει ευκαιρία να αποκτήσουμε έργο για να παράξουμε, δηλαδή να υπάρξει κάποια μικρή μεγάλη προστιθέμενη αξία για την ελληνική αμυντική βιομηχανία από τους τεράστιους εξοπλισμούς που προχωρούν αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Για παράδειγμα τα Ραφάλ που προμηθευτήκαμε, αν πάθουν κάτι θα πρέπει να πάνε στη Γαλλία να επισκευάσουν. Ναι, το έχουμε ξαναδεί το έργο. Ξέρετε, ούτε... υπάρχει και κάτι άλλο. Υποτίθεται, και είχαμε και την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, ότι η απελευθέρωση των F-16 προς την Τουρκία θα συνδεόταν με κάποιο τρόπο με τη συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο. Έχει αποσυνδεθεί πλήρως. Η Τουρκία το μόνο που έδωσε, που θα το έδινε έτσι κι αλλιώς, είναι το πράσινο φως για να μπει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Και το ακόμα χειρότερο είναι, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, ακούμε διαρκώς και από την Ελλάδα, αλλά και από την Ουάσιγκτον, έτσι από ομογενείς μας εκεί, ότι αν δεν κάνουν υπερπτήσεις οι Τούρκοι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, αν πετάνε μεταξύ 6 και 10 μιλίων, είμαστε καλυμμένοι. Γιατί τη λέξη παραβιάσεις έχω να την ακούσω πάρα πολύ καιρό. Και μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω αν σας εντυπωσιάζει για εσάς. Θα σας πω κάτι. Όπως θυμάστε, στο Κογκρέσο, όταν μίλαγε ο Μητσοτάκης και μετά οι υπουργοί του δήλωναν ότι η έγκριση της προμήθειας των F-16 και της αναβάθμισης των παλαιών προς την Τουρκία θα συνδεόταν με απαγόρευση χρήσης αυτών των όπλων για παραβιάσεις στο Αιγαίο και στην γενικά στην ελληνική επικράτεια, στον ελληνικό εναέριο χώρο. Αυτό ήταν ένα σύνθημα το οποίο χρησιμοποιούσε κατά κόρον η κυβερνητική προπαγάνδα. Μάλιστα, ο Μενέντες, ο προηγούμενος πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής του Κογκρέσου, το έθετε και αυτό ως όρο. Δεν ήταν μόνο τα S-400, ήταν και να μην παραβιάζονται, να μην χρησιμοποιούνται εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή εναντίον της Ελλάδας ή μελών του ΝΑΤΟ, εναντίον της Ελλάδας. Ήταν ξεκάθαρο. Ο διάδοχος του, του Μενέντες, ο οποίος δεν είναι κανένας φιλότουρκος, ναι, στην δήλωσή του για την προμήθεια των 40 καινούριων και των 79 αναβαθμισμένων τουρκικών F-16, δεν κάνει καμία αναφορά στην απαγόρευση χρήσης αυτών των εναέριων μέσων σε βάρος της Ελλάδος. Όχι μόνο με παραβιάσεις, αλλά και ενδεχομένως σε μια σύραξη. Τι λέει απλά? Θα πρέπει να συνδεθεί με την βελτίωση και τη μη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή, ενδεχομένως μειονοτήτων, το κούρδων κλπ. Καμία αναφορά στην χρήση αυτών σε βάρος της Ελλάδος. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτή η τυχαία, η αλλαγή δεν είναι τυχαία και όταν μιλούν οι Αμερικάνοι διαρουσιαστές ή αντιπρόσωποι προσέχουν τι λένε και αυτό θα πρέπει να ερμηνεύεται από την ελληνική πλευρά με ιδιαίτερη προσοχή. Με ιδιαίτερη προσοχή. Άρα όρος τέτοιος δεν υπάρχει. Μπορεί να τα χρησιμοποιούν όπου θέλουν, όποτε θέλουν και όπως θέλουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πρόβλημα με τα S-400 πάλι δεν υπάρχει. Γράφουν οι εφημερίδες, οι ελληνικές και τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι θα τεθεί τέτοιο θέμα εάν ζητήσει και πάρει και σταλεί επιστολή για έγκριση προμήθειας F-35 από την Τουρκία, αλλά αυτό είναι... Καλά, η κυρία Νούλαν δήλωσε ότι είναι έτοιμη να καλωσορίσουν. Ναι, μέλλον και αβέβαιο. Έτσι. Ναι. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι η προθυμία της Ελλάδος να... της ελληνικής κυβέρνησης να μετατρέψει τη χώρα μας σε προκεχωρημένο φυλάκιο της ζήσης στην περιοχή, να εκχωρήσει λιμάνια, να εκχωρήσει βάσεις, να
γίνει ο πιο πρόθυμος υποστηρικτής της Δυτικής Συμμαχίας στην Ουκρανία. Τελικά δεν λειτουργήσε υπέρ. Δεν απέδωσε ανταλλάγματα. Πήρε μια αόριστη υπόσχεση, δεν ορίστηκε καθόλου η διαδικασία αγοράς των F-35, ούτε καν ο αριθμός τους. Δεν γίνεται κουβέντα για τον εξοπλισμό τους, δεν γίνεται κουβέντα για τις επισκευές τους. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εσείς παρακολουθείτε, ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον κινητήρα των F-35. Ναι, βέβαια, σκέφτεται μια σειρά άλλα προβλήματα έχει το αεροσκάφος. Ξέρετε ότι το Πεντάγωνο ζητάει αλλαγή του κινητήρα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Ξέρετε ότι η κατασκευάστρια εταιρεία και η υποκατασκευάστρια του κινητήρα εταιρεία βρίσκονται στη διαιτησία. Εμείς πότε θα αγοράσουμε, πότε θα προμηθευτούμε τα F-35, με τι κινητήρα θα τον προμηθευτούμε, με τον παλιό που ζητάει να τον αλλάξει το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ή με τον καινούριο. Τα δε υπόλοιπα που μας δίνουν από τα πλεονάζοντα δεν έχουν ιδιαίτερη αξία, δεδομένου ότι τα περισσότερα ήταν στο νεκροταφείο, πηγαίναν για ανακύκλωση και τι κάνουν, γλιτώνουν τα έξοδα της ανακύκλωσης. Ακριβώς. Θα πληρώσουμε εμείς τα έξοδα μεταφοράς, όπως πληρώνουν όλες οι χώρες που παίρνουν τέτοιο υλικό, και τι άλλο θα κάνουμε, θα πρέπει να πληρώσουμε για τις επισκευές τους, για να γίνουν αξιόμαχα και αξιόπλοα τα πλοία. Αυτό με τι ανταλλακτικά θα γίνει, με αμερικάνικα, από αμερικάνικες βιομηχανίες. Θα γίνει στην Ελλάδα πριν μεταφερθούν ή θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε κάθε περίπτωση θα έχει κόστος και θα, έχει όφελος, θα έχουν όφελος στις Ηνωμένες Πολιτείες διπλό. Πρώτον, δεν θα δαπανίσουν ούτε δολάριο για την ανακύκλωση, γιατί η ανακύκλωση θέλει χρήμα, και δεύτερον θα εισπράξουν και χρήματα για τα ανταλλακτικά και για τις επισκευές. Υπάρχει ένας ακόμα σοβαρότερος κίνδυνος. Στην επιστολή Blinken αναφέρεται ότι θα μας δώσουν 200 εκατομμύρια με την προοπτική να μεταφέρουμε και άλλα όπλα στην Ουκρανία. Θα σας διαβάσω ακριβώς το ίδιο το σημείο, γιατί ναι, πραγματικά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και εξαιρετικά υποτιμητικό. Δηλαδή, τέτοιοι όροι δεν έχουν τεθεί στην Τουρκία για να πάρει 40 καινούρια F-16 και να αναβαθμίσει 79 για την Ουκρανία, διότι είναι δεδομένο ότι η Τουρκία παίζει, είναι παίκτης και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία κλπ. Και έχει και ένα σοβαρό ηγέτη. Μπορεί να είναι αντιδημοκράτης, μπορεί να είναι μοναχό ισλαμοφασίστας, όπως θέλετε να τον λέμε, εγώ δεν τον λέω έτσι, αλλά γενικά δεν χαρακτηρίζεται για δημοκρατικές ευαισθησίες, αλλά έχει επιδείξει ικανότητες. Τι λέει η επιστολή, στο σημείο 5, του Blinken προς τον ελληνική κυβέρνηση. Συνεχίζουμε να ενδιαφερόμαστε για τις αμυντικές δυνατότητες που η Ελλάδα θα μπορούσε να μεταβιβάσει ή πουλήσει στην Ουκρανία. Δεν αρκούν όσα τους έχουμε δώσει, αλλά να δώσουμε και άλλα. Εάν αυτές οι δυνατότητες ενδιαφέρουν την Ουκρανία, μάλιστα να τους δώσουμε μόνο ό,τι θέλει η Ουκρανία. Χαρακτηριστικά μάθαμε από τον Ζελένσκι ότι τους δώσαμε και Στίγκελα. Έτσι. Που είναι ισχυρό όπλο και πανάκριβο. 40 έχουμε όλα νομίζω. Εάν αυτές οι δυνατότητες ενδιαφέρουν την Ουκρανία και εκκρεμούσαν στις αξιολόγησης της κατάστασης και της αξίας τους από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή δύο προϋποθέσεις, να το θέλει η Ουκρανία και να αξιολογήσει την κατάσταση, δηλαδή αν θέλει να συνεχίσει ή όχι τη βοήθεια η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορούμε, λέει, να διερευνήσουμε ευκαιρίες για πιθανή πρόσθετη χρηματοδότηση ξένων ενόπλων δυνάμεων ύψους μέχρι 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την Ελλάδα. Δηλαδή να μας δώσουν 200 εκατομμύρια δολάρια, γιατί για να συνεχίσουμε να μεταβιβάσουμε και να πουλήσουμε στην Ουκρανία όπλα που θα ήθελε η Ουκρανία και θα αξιολογούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι πρέπει να δοθούν. Η Ελλάδα δεν θα πρέπει να αξιολογήσει αν αυτά τα όπλα της είναι απαραίτητα για την άμυνα των νησιών ή την άμυνα των συνόρων. Δηλαδή εδώ, και πρέπει να το λέμε και να το λέμε ξεκάθαρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει αφανή αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και των συνόρων. Μεταφέρει πυράβλους,
παλαιάς τεχνολογίας, αλλά χρήσιμους ακόμα. Μεταφέρει Stinger, καινούριους πυράβλους. Μεταφέρει όπλα, οβίδες, πυροβόλα, αυτόματα όπλα, εκατομμύρια σφαίρες στην Ουκρανία και στερεί έτσι τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Από τι, θα μου πείτε, είναι απαραίτητα. Βεβαίως είναι απαραίτητα αυτά τα πολεμοφόδια. Γιατί όσο περισσότερα πολεμοφόδια έχεις, τόσο έχεις μεγαλύτερη διάρκεια αντίστασης σε μια επίθεση από μια χώρα, από ένα κράτος το οποίο είναι σταθερά και μόνιμα απειλή που αυξάνεται μάλιστα έτος κατ' έτος στα σύνορά μας και για την εθνική μας κυριαρχία και για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Πάντως για τα 200 εκατομμύρια δολάρια που θα μας κάνουν τη χαρά να μας δώσουν, να πω, για να μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας, αυτό που εννοούν να στείλουμε στην Ουκρανία είναι τα ρωσικά αεροπορικά. Ναι. Τα όζα, τα S-300 και νομίζω και άλλο ένα, δεν θυμάμαι. Ο επίτιμος αρχηγός Γεσ, ο κ. Καμπάς, ναι, έχει εκτιμήσει ότι για να αντικατασταθούν αυτά τα όπλα με ένα σύστημα αεράμυνας δυτικό, ναι, ολοκληρωμένο σύστημα, χρειάζονται 3 δις. Το λέω αυτό επειδή κάποιοι πανηγυρίζουν και λένε μαζί μου 200 εκατομμύρια. Δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Ναι. Τώρα, κύριε Ματζουγιάννη, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, για να πάμε στα δικά σας. Είπατε κάτι πολύ ωραίο στην αρχή της κουβέντας, πρέπει να μιλάμε για πατρίδα, όχι για χώρα. Και έχετε θέσεις για τα ελληνοτουρκικά που δεν τις ακούμε ούτε από τους έτσι, υπερπατριώτες που εμφανίζονται να είναι υπερπατριώτες, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ο κ. Κασελάκης, όταν πρωτανέλαβε, χρησιμοποίησε πολύ συχνά τον όρο πατριωτική αριστερά. Εγώ διαφωνώ με αυτόν τον όρο γιατί ο πατριώτης είναι όλοι. Δεν χρειάζεται να βάζουμε το πατριωτικό μπροστά. Γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση αυτά τα θέματα δεν τα κάνει σημαία? Δηλαδή, τις τελευταίες μέρες, να πω το λεφτό παράδειγμα. Και το μιλιτέρ και άλλα μέσα όμως δημοσιεύσαμε ότι φεύγουν πυρομαχικά από αποθήκες του στρατού. Δεν είδαμε την αξιωματική αντιπολίτευση να το κάνει σημαία, να απαιτεί να έρθει η κυβέρνηση στη Βουλή και να δώσει εξηγήσεις. Τι φοβάται, υπάρχει μια φοβικότητα. Θα σας πω κάτι. Στην πατρίδα μας ο πατριωτισμός βάλεται από δύο πλευρές. Βάλεται από τον κοσμοπολιτισμό της δεξιάς και από τον διεθνισμό της αριστεράς. Όμως ο πατριωτισμός δεν είναι ξένος προς τον διεθνισμό. Η λέξη διεθνισμός σημαίνει σχέσεις μεταξύ εθνών. Και σχέσεις όχι εχθρικές, αλλά συνεργατικές, αλληλεγγύης και φιλικές. Δεν σημαίνει ότι παραχωρείς τη χώρα σου, λοιπόν. Λοιπόν, ο όρος πατριωτική αριστερά για μένα δεν είναι αποτυχή, δεν είναι μια ατυχής έκφραση. Θα σας πω τι εννοώ. Δεν αμφισβητούμε τον πατριωτισμό κανενός. Ναι. Ούτε της δεξιάς, ούτε της άκρας δεξιάς, ούτε απλά το προσεγγίζουμε τα συμφέροντα της πατρίδας, τα αντιλαμβανόμεσα με διαφορετικό τρόπο από ό,τι εκείνη. Ούτε αμφισβητούμε τον πατριωτισμό των άλλων εκδοχών της αριστεράς, γιατί η αριστερά δεν είναι μία, ούτε ενιαία, ούτε αδιαίρετη. Από την πρώτη διεθνή αμέσως είχε διασπαστεί σε διάφορα κομμάτια, σε διάφορα τμήματα. Άλλοι ήταν οι Μπολσεβίκοι, άλλοι οι Μερσεβίκοι, άλλοι οι οπαδοί του Πλεχάνοφ, άλλοι οι οπαδοί του Μπακούνιν. Ήταν δηλαδή μια ιδεολογία μέσα στην οποία είχαν διάφορες εκδοχές και προσεγγίσεις διάφοροι εκπρόσωποι. Σήμερα μπορούμε να μιλάμε για την αναλυωτική αριστερά που είναι η κληρονόμος του ευρωκομμουνισμού. Μπορεί να μιλάμε για τη ριζοσπαστική αριστερά που είναι η κληρονόμος των ριζοσπαστικών κινημάτων διαμαρτυρίας και των αγώνων στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, στα πανεπιστήμια, στα εργοστάσια κλπ. Υπάρχει η σοσιαλδημοκρατική αριστερά, υπάρχει η σοσιαλιστική αριστερά, υπάρχει η ευρωκομμουνιστική αριστερά. Υπάρχουν δηλαδή πολλές εκδοχές της αριστεράς. Όταν βάζεις μπροστά στη λέξη αριστερά, που είναι η μεγάλη οικογένεια, τον όρο πατριωτική, δεν σημαίνει ότι αρνείσαι τον πατριωτισμό των άλλων εκδοχών της αριστεράς, ούτε και της δεξιάς. Τι λες, ότι για μένα ως αριστερό
που έχω προτεραιότητα τα κοινωνικά ζητήματα, τα ζητήματα της ισότητας, τα ζητήματα της αλληλεγγύης, τα ζητήματα της συμπερίληψης όλων, παίζει βασικό ρόλο το ιστορικό κατηγόρημα που λέγεται έθνος και η έννοια της πατρίδας. Δηλαδή, θέλω να σας θυμίσω ότι από τους πρωτοπόρους της ελληνικής αριστεράς, ο Γεώργιος Σκληρός έλεγε ότι τα κοινωνικά ζητήματα στην Ελλάδα, τα κοινωνικά ζητήματα είναι αλληλένδετα με τα εθνικά και πατριωτικά συμφέροντα. Δηλαδή, αγκαλιαζόντουσαν αυτά τα δύο προβλήματα στην κοινωνία και στο έθνος και έπρεπε από την αριστερά. Ήταν μαρξιστής ο Γεώργιος Σκληρός, Πόντιος έτσι, παρά το όνομά του. Έγραφε στο Νουμά της Αλεξάνδρειας για το κοινωνικό ζήτημα. Είναι το πρώτο μαρξιστικό βιβλίο που αναφέρεται στην ελληνική κοινωνία. Έλεγε λοιπόν ότι τα εθνικά ζητήματα και τα κοινωνικά δεν μπορούν να διαχωριστούν για την Ελλάδα. Και αυτό σημαίνει για μας που λέμε ότι ανήκουμε στην πατριωτική αριστερά, ότι αυτά τα δύο προβλήματα που έχει η χώρα, έχει και εθνικά ζητήματα, απειλείται η κυριαρχία, την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά έχει και κοινωνικά ζητήματα, η ανισότητα έχει φτάσει στο απροχώρητο, έτσι, η φτώχεια πλήττει περίπου πάνω από το 1 τρίτο του πληθυσμού, οι συντάξεις είναι συντάξεις πείνας, οι μισθοί είναι μισθοί πείνας, ο πληθωρισμός ατρόφιμα το προηγούμενο έτος έφτασε στο 31,5%. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα προβλήματα συμπλέκονται και δεν μπορεί να τα βλέπεις ξεχωριστά. Δηλαδή, να το πω απλά, γιατί μπορεί να σου πούνε κάποιοι εξοπλισμοί τεράστια ποσά και γιατί αυτά τα χρήματα να μην τα δώσουμε για τους, να ανακουφίσουμε τους κοινωνικά ασθενέστερους και ευάλωτους. Θα σας πω λοιπόν. Πράγματι, οι εξοπλισμοί πρέπει να γίνονται με δύο κριτήρια. Πρώτον, τις ανάγκες, αμυντικές ανάγκες της χώρας, που θα τις προσδιορίζουν βασικά, όχι τελειωτικά, τα επιτελεία, τα αρμόδια επιτελεία. Δεν αγοράζει ο κάθε πολιτικός ό,τι του κατέβει, αν δεν του πούν τα επιτελεία ότι αυτό χρειάζομαι, εκείνο χρειάζομαι κλπ. Οι δυνατότητες είναι πολλές, όμως τα χρηματικά διαθέσιμα μέσα είναι περιορισμένα. Και δεύτερον, οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας θα πάνε μαζί. Δηλαδή, όταν οι περισσότερες χώρες αγοράζουν φτηνά drones, εσύ δεν μπορείς να αγοράζεις πανάκριβες φρεγάτες, που με ένα πάνθινο drone μπορεί να σου τις συνάξουν στον αέρα. Λέω ως παράδειγμα, δεν κάνω τον ειδικό. Άρα, ό,τι πουν τα επιτελεία και ό,τι επιτρέπουν δημοσιονομικές ανάγκες. Αυτό δεν μπορεί να το αντιπαραθέτεις με την ανάγκη να ενισχυθούν οι μισθοί, οι συντάξεις, το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων. Αυτά πάνε μαζί. Γιατί? Για να μπορείς να διαθέτεις χρήματα, ποσά από τον προϋπολογισμό του κράτους για να ανακουφίζεις τους ευάλωτους και αδύνατους συμπατριώτες μας, θα πρέπει να έχεις κράτος, να έχεις εδαφική έκταση επί της οποίας να ασκείς εσύ την εξουσία, να μπορείς μέσα σε αυτή την εδαφική έκταση να εισπράττεις έσοδα από φόρους και άμεσους και έμεσους. Εάν δεν υπάρχει κράτος, αν δεν υπάρχει δηλαδή αποτρεπτική δύναμη των ενόπλων δυνάμεων ώστε να διαφυλάσσει αυτό που λέμε πατρίδα, τότε δεν μπορώ να ασκήσω πολιτική υπέρ των αδύναμων. Άρα το δίλημα κανόνια ή βούτυρο είναι ψευτοδίλημα. Από την άλλη όμως θα σας πει κάποιος και θα συμφωνήσω κι εγώ με αυτό το ερώτημα, ότι θα περιμέναμε στον κύριο Κασελάκη όταν ανέβηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να ρωτήσει, φέρτε μου τις διαδικασίες. Έχει τηρηθεί κάποια διαδικασία για τις παραγγελίες των εξοπλισμών για να συνδέσω να σας πω τη φτώχεια με τους εξοπλισμούς. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Εγώ το οποίο βλέπουμε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον φοβάται να τον κάνει.
φοβάται μη κατηγορηθεί ότι είναι εναντίον των εξοπλισμών. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ προσεκτική η δήλωση. Δεν ξέρω τι είπε μέσα. Μένουμε στα αυτά στις δηλώσεις που έκανε έξω. Είπε ότι είναι μια διαδικασία στην αρχή, θα περιμένουμε να τη μελετήσουμε και μετά να τοποθετηθούμε. Νομίζω ότι ήταν φρόνιμο και συνετό αυτό. Αλλά θα πρέπει στη συνέχεια, εφόσον ενημερωθεί και αξιολογήσει, να τοποθετηθεί ευθαρσός. Δεν μπορεί να αντιδρούμε και να αντιμετωπίσουμε φοβικά τα ζητήματα των ενόπλων δυνάμεων. Ούτε υπέρ, ούτε σε βάρος των εξοπλισμών. Αν είναι αναγκαίοι, να γίνουν και να τους στηρίξουμε. Εάν είναι περιττοί, να βγούμε και να το πούμε. Και αν είναι και ασύμφοροι. Έτσι. Δηλαδή, σε αυτό το θέμα, η αριστερά πρέπει να υπερβεί λίγο τον εαυτό της. Γι' αυτό λέω πάνω απ' όλα πατριωτική αριστερά. Και γι' αυτό είσαι και στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μουσουλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε βγάλει πολύ ωραίο τίτλο για τη συνέντευξη περί πατριωτισμού. Δεν θα σας το λέω, θα το δείτε μια και καλή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Να είστε καλά. Εγώ.